να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη νέα προκήρυξη, καλεί τη σχολή και καθαρίστριες ή εκπρόσωπός τους. Η ίδια με σχετική της δήλωση υπογραμμίζει ότι τάσσονται κατά της μοριοδότησης που θέτει η κυβέρνηση, ενώ καλεί όλες τις εργαζόμενες να βρίσκονται σε εγρήγορση και φυσικά να υποβάλουν αίτηση στην προκήρυξη. Η κυβέρνηση, είπε μεταξύ άλλων, δεν προχώρησε στη μονιμοποίηση όλων των σχολικών καθαριστριών και τη μετατροπή των συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης προσλήψεις καθαριστριών, ώστε να συμβάλλουν και εκείνες με τη σειρά τους σε απολυμάνσεις 2 φορές την ημέρα, όπως ορίζουν οι οδηγίες του ΕΟΔΗ. Στο μεταξύ, με ανακοίνωση της Δημοτική Αρχή, αναφέρεται στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με τίτλο «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». Όπως έγινε γνωστό σε προηγούμενη ανακοίνωση, ο Δήμος Ιωαννιτών προχωρά στην πρόσληψη 108 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2020-2021, εκ των οποίων 87 πλήρους απασχόλησης και 21 μερικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της ανακοίνωσης μαζί με την αίτηση υπεύθυνη δήλωση και το σχετικό παράρτημα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών. Οι υποψήφοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση τη σχετική, χωρίς τα δικαιολογητικά. Η μονοδότηση θα γίνει βάσει τα στοιχεία της αίτησης, της οποίας η ορθή συμπλήρωση είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραίτητος να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Προκειμένου να αποφευθούν λάθη και παραλήψεις, συνιστάται οι υποψήφοι πρώτα να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο των οδηγιών και το παράρτημα της ανακοίνωσης. Προσοχή! Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί, θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σύμφωνα με το νέο έντυπο αίτησης υπεύθυνης δήλωσης. Σημειώνεται ότι ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση αντίστοιχη θέση του Δήμου Ιωαννιτών που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρήχαν υπηρεσία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 27 Αυγούστου. Η Επιτροπή Αγώνων Σχολικών Καθαριστριών Ομοίου Ανίνων καταγγέλει την απαράδεκτη προκήρυξη που έβγαλε η κυβέρνηση και ανοίγει το δρόμο για απολύσεις δεκάδων καθαριστριών και εκατοντάδων καθαριστριών πανελλαδικά, βάζει τις ίδιες τις σχολικές καθαρίστριες μοριοδότηση, ανοίγοντας το δρόμο για μοριοδότηση στη λογική της ανθρωποφαγίας και στη λογική της ημερομηνίας λήξεως εργασίας σε έναν χώρο που οι καθαρίστριες είναι αναγκαίες καθημερινά στα σχολεία, που πρέπει με πλήρης απασχόληση τα σχολιά μας να είναι καθαρά και να έχουμε μονιμοποιηθεί. Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη κατάσταση διαφημίζοντας προσλήψεις, την ώρα που αφήνει σοβαρά εκτεθειμένα τα σχολεία και την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και καθημερινής απολύμανσης μέσα σε συνθήκες πανδημίας. Επίσης, με τη μετατροπή των συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών από έργου σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, συνεχίζει το απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς ομοιρίας μας, αντί να μας μονιμοποιήσει με πλήρες ωράριο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας των σχολείων. Οι καθαρίστριες δεν επαρκούμε για την καθαριότητα των σχολείων σε κανονικές συνθήκες, πόσο πολύ περισσότερο σε συνθήκες πανδημίας, που καλόμαστε να κάνουμε 2 φορές απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Επίσης, καταγγέλουμε την πρόσφατη πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που καθορίζει τον αριθμό των καθαριστριών που θα προσληφθούν στα Γιάννενα και στους υπόλοιπους Δήμους των Ιωαννιτών. Αποτελεί πρόκληση ο αριθμός 87 πλήρης απασχόληση και 21 μερικής απασχόληση μόνο για το Δήμο Ιωαννιτών. Και καλούμε τις σχολικές καθαρίστριες μέσα στις ατέρμονες και συνεχείς αλλαγές της κυβέρνησης να πάρουν μέρος στην προκήρυξη που βγήκε για να μην χάσουμε τη δουλειά μας. Θα είναι αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, δηλαδή Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη. Είμαστε διαθέσιμες οι καθαρίστριες στο εργατικό κέντρο να βοηθήσουμε όλες τις καθαρίστριες του νομού μας για το πώς πρέπει να συνεχίσουμε με το θέμα της προκήρυξης και για τα χαρτιά μας. Και καλούμε σήμερα τις καθαρίστριες 5 η ώρα το απόγευμα στη Γενική μας Συνέλευση, όπου πρέπει να πάρουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές και τις λαϊκές οικογένειες της περιοχής μας για μόνιμο και σταθερό προσωπικό στα σχολιά μέσα ατομικής προστασίας, καμία απόλυση, καμία αλλαγή της δουλειάς μας,
όλοι να σταθούν δίπλα μας μπροστά στο άνοιγμα των σχολείων. Η προκήρυξη μας αναγκάζει όλες τις καθαρίστριες να ξαναβάλουμε τα χαρτιά μας. Ζητούνε πάρα πολλά χαρτιά, μεγάλη γραφειοκρατία και μοριοδότηση, την οποία είναι πολύ δύσκολο και ακατανόητη για τις περισσότερες συναδέλφισες και δυστυχώς θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα στην προκήρυξη και θα γίνει μεγάλο μπέρδεμα και με τις αιτήσεις ακριβώς γιατί εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν μοριοδοτήσεις, θέλουμε πρόσληψη προσωπικού με πλήρης απασχόληση. Γι' αυτό και καλούμε τις καθαρίστριες σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες. Αυτό άλλαξε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ναι, μέσα από το Κύριακο. Η κυβέρνηση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η κυβέρνηση προχώρησε σε νέα μοριοδότηση το Σάββατο, ναι. Άλλαξε ολόκληρη την προκήρυξη και από σήμερα ζητήσαμε από το Δήμο Ιωαννιτών να αλλάξει την προκήρυξη, η οποία από αύριο θα είναι στο διαδίκτυο με νέες ημερομηνίες.